Τα θετικά της συμφωνίας των Πρεσπών επιχειρεί να αναδείξει το Μέγαρο Μαξίμου. Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά τη σκηνή της συνομιλίας του Αλέξη Τσίπρα με τον Ζόραν Ζάεφ στο τηλέφωνο στις κρίσιμες εκείνες ώρες. Στα πρώτα καρέ του βίντεο που ντεμπουτάρισε στα social media του Πρωθυπουργού αποτυπώνεται η ομορφιά των Πρεσπών. Ο λαμπερός ήλιος πλημμυρίζει το Μέγαρο Μαξίμου στις 12 Ιουνίου, οπότε και το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού χτυπά και στην άλλη άκρη... Zoran, do you know the region of Prespes? Ο Πρωθυπουργός και ο διπλωματικός του σύμβουλος ανταλλάσσουν σημειώσεις. Η διαπραγμάτευση τελείωσε και οι δύο ηγέτες σφραγίζουν τη συμφωνία. Balkans, this is politics. You will face difficulties, I will face also difficulties, but I think that the history will vindicate our decision. Είναι το οπτικό ντοκουμέντο της συνομιλίας των δύο ηγετών που οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον. Ένα παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας. Μια ημέρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την επίδοση πρόσκλησης για συνομιλίες στα Σκόπια, ο Πρωθυπουργός με αυτό το κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο διαφημίζει τη συμφωνία. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τη δική του αποτίμηση έκανε και ο Ζόραν Ζάεφ. Στο τέλος της όδης διαδικασίας, μετά το δημοψήφισμα και μετά τις αλλαγές στο Σύνταγμα, εμείς, όπως έχουμε αποδεχθεί, θα αποκαλούμαστε Βόρεια Μακεδονία. Ταυτόχρονα, όπως η Ελλάδα αποδέχθηκε τους όρους της μακεδονικής γλώσσας και των Μακεδόνων πολιτών, εμείς δεχθήκαμε τον όρο Έλληνες Μακεδόνες με τις ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.